Ομάδα εφόδου πραγματοποιεί καταρρίχηση με τη μέθοδο Fast Rope από ελικόπτερο NH90 στο κατάστρωμα γυροβολημένου πλοίου. Η ενίσχυση των δυνάμεων γίνεται με οχήματα Hammer και Polaris για την εξουδετερώση της εχθρικής απειλής. Το σενάριο της άσκησης Trojan Footprint 24 που γίνεται στο Λευκαντή Ευβοίας με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΘΑ προβλέπει την εξουδετέρωση παραστρατιωτικής οργάνωσης. Προσέγγισαν δύο ταχύπλοα σκάφη που αποβιβάζουν τμήμα ειδικών επιχειρήσεων. Προς ενίσχυση προσγειώνεται Σινούκ με προσωπικό και οχήματα. Με τη μέθοδο ΕΡΤΕΠ, Σινούκ πραγματοποιεί εκένωση του στόχου υψηλής αξίας. Πρόκειται για επικεφαλής παραστρατιωτικής οργάνωσης από το αγκυροβολημένο πλοίο. Την άσκηση παρακολούθησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το εξαιρετικό επίπεδο επαγγελματισμού απόψε, καταρχήν των δικών μας ειδικών δυνάμεων, των γυναικών και των ανδρών, αλλά και των ειδικών δυνάμεων των φίλων χωρών που βρέθηκαν εδώ στην Ελλάδα και εκπαιδεύτηκαν μαζί μας για μια συνεργασία που είναι αμοιβαία υποφελής. Η άσκηση των ειδικών δυνάμεων, δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, Trojan Footprint 24, λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο νατοϊκής άσκησης στην ελληνική επικράτεια. Συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια για την επαύξηση της μαχητικής τους ικανότητας.